σώσονμε, ότι εξέλιπεν όσιος, ότι ολιγώθησαν οι αλήθειε από τον Υιόν των ανθρώπων. Εισερχόμεθα, αγαπητοί χριστιανοί, από το εσπέρας αυτό, εις την τρίτην Κυριακή των νηστιών. Επί τη εισόδο εις την τρίτην Κυριακή, εις την τρίτην εβδομάδα, ας υμνήσουμε, όπως λέγει ο υμνογράφος, την Αγία Τριάδα. Δευτέρα Κυριακή των νηστιών, επιθυμώ να αρχίσω την ομιλία με κάποιο λόγο που είπε ο Άγιος που εορτάζουμε σήμερα. Και ο Άγιος που εορτάζουμε σήμερα, Δευτέρα Κυριακή των νηστιών, είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. 600 προ 600 χρόνια απεδίμησε στους ουρανούς. Ο ξινούστατος θεολόγος, σάλπινγκς της μυστικής θεολογίας, σαν τέτοια Άγια ημέρα ομιλούσε εις την Εκκλησία και έλεγε, όταν λέγει, έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, ο Παλαμάς, όταν ύπτο λέγει ένα βλέμμα και βλέπω την ακαταστασία που υπάρχει στην Εκκλησία, τα μάτια μου γεμίζουν από δάκρυα. Αλλά όταν ρίπτω ένα βλέμμα στην Εκκλησία μέσα και μέσα στους πολλούς, βλέπω κάποιο που στέκεται με μεγάλη ευλάβεια και ακούει με κατάνοιξη το Λόγο του Θεού, ενθουσιάζομαι και ευχαριστώ τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι η πηγή των υψηλών ιδεών και των ευγενών αισθημάτων. Έχερε ο Άγιος Παλαμάς, ο Γρηγόριος, όταν έβλεπε στο εκκλησίασμα ψυχές γεμάτες ευλάβεια. Χαίρομαι, αγαπητοί, και εμείς απόψε. Χαίρει ο Βοσκός, ο Τσοπάνης, όταν βλέπει τα προβατά του στη στάνη, στο Μαντρί. Χαίρει και αγάλεται ο πνευματικός ποιμήν, όταν βλέπει τα λογικά πρόβατα του Χριστού, τους χριστιανούς, να συγκεντρώνονται εδώ στην Εκκλησία. Να έρχονται εδώ στην Εκκλησία τα πρόβατα του Χριστού, για να βοσκήσουν εις τους χλωερούς λιμώνας των Αγίων Γραφών, δια να δοσιστούν από τα κρυστάλλινα και διαυγίδατα της Θείας Χάριτος, δια να έβρουν εδώ την ασφάλεια. Εδώ είναι η μάνδρα του Χριστού, εδώ είναι ο βοσκός, ο ποιμήν, ο καλός, εδώ είναι η φλογιάρα η πνευματική, εδώ είναι οι ποιμένες, εδώ είναι άλλα μαντρί, χωρίς σκυλιά δεν υπάρχει. Κάθε μαντρί έχει σκυλιά και τα σκυλιά πρέπει να γαυγίζουν και πρέπει ακόμα να δαγκάνουν τους λύκους. Μαντρί χωρίς σκυλί δεν αξίζει τίποτα. Και εκκλησία χωρίς σκυλιά που να γαυγίζουν και να δαγκάνουν και να ορμάνουν και να χυμούν στους λύκους δεν αξίζει. Σκυλιά που γαυγίζουν πρέπει να γαυγίζουν. Σκυλιά που πρέπει να δαγκάνουν, αγρίως να δαγκάνουν. Σκυλιά που να πέφτουν και ή να νικούν τους λύκους ή να νικώνται, τέτοια τσοπανόσκυλα, γερά τσοπανόσκυλα, είναι, πρέπει να είναι οι ιεροκήρυκες του Χριστού. Ω Χριστιανοί, ό,τι βλέπετε μέσα στην Εκκλησία μας,
Οδηγία τα μέσα στην εκκλησία μας είναι μία ιερά διακονία. Η υπηρεσία είναι ο εσπερινός, η υπηρεσία ο όφρος, η υπηρεσία η θελητουργία, η υπηρεσία το βάπτισμα, η υπηρεσία ο γάμος, η υπηρεσία η κηδεία, η υπηρεσία τα μνημόσυνα, η υπηρεσία ο γιασμός, η υπηρεσία όλα που τηλούν οι Άγιοι Ιερείς. Αλλά από όλα στας διακονίας είναι η βαρυτέρα, από όλα στας διακονίας είναι ο Λόγος του Θεού. Δύσκολος σε κάθε εποχή, όπως λέγαμε, πολύ δυσκολότερο στη σημερινή μας εποχή. Επίπονος και επικίνδυνος. Γιατί, αδελφοί μου? Διότι παρόλη την αμαρτωλότητά μας, παρόλη την αμαρτωλότητά μας, που πρέπει να μας αρπάξει χέρι, να μας ρίψει μέσα στις σπηλιές του Αγίου Όρους, παρόλη την αμαρτωλότητά μας, αυτή τη στιγμή στεκόμαθα στη θέση του Νάθαν. Και πρέπει να ανεβούμε και να πούμε ήμαρτον, το ήμαρτον στον κάθε ένα. Παρόλη την αμαρτωλότητά μας, στεκόμαθα στη θέση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που πρέπει να ανεβεί στα ανάφτωρα και να πει ούτε εξαιστήσει έχει γυναίκα το αδελφού σου. Παρόλη την αμαρτωλότητά μας, στεκόμαθα στη θέση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και πρέπει και εμείς να κηρύξουμε εις τον κόσμο, έστω εάν το τέλος της ζωής μας είναι μια φυλακή, έστω αν το τέλος της ζωής μας είναι μια εξορία, έστω αν το τέλος της ζωής μας είναι ένα μαρτύριο. Δεν είναι το κήρυγμα, αγαπητοί μου, κομφέτι. Δεν είναι το κήρυγμα διανομή ευχαρίστων λέξεων και φράσεων. Δεν είναι το κήρυγμα σήμερα στον 20ο αιώνα, το κήρυγμα είναι κίνδυνος θάνατος για εκείνον που έχει κάποια συνείδηση της σειράς του Αποστολής. Παρακαλέστε το Θεό στη γενεά που ζούμε να ανατείλει νέος ιεροκήρυκας. Εμάς να μας αποστρατεύσει ο Θεός, να μας στείλει μέσα εις τα σπήλαια και να έρθουν πάλι βασίλειοι και χρυσόστομοι που με τρομφέαν του πνεύματος να αγωνιστούν με γενναιότητα και παρησίαν μέσα εις τον κόσμο. Σήμερα προπαντός έχει ο κόσμος ανάγκη από κήρυγμα. Όχι απλώς να ερμηνεύει την περικοπή του Αποστόλου και του Ευαγγελίου, διότι αυτά τα βρίσκει ο καθένας μέσα στα βιβλία, αλλά κήρυγμα το οποίο αποκαλύπτει τα αμαρτήματα του λαού μας, μικρών και μεγάλων. Σήμερα, στην εποχή αυτή, που ο διάολος, για να μιλήσω απλούστερα, ο διάολος έκανε επιστράτευση, δεν το καταλάβαμε, έκανε γενική επιστράτευση όλων των ηλικιών, όλα τα τάγματα. Ούλε ταξιαρχίε, ούλε οι στρατιέ των δυνατών σαν του Σατανά έχουν βγει απάνω στην επιφάνεια τη γη. Και η σιά του Αντιχρίστου πλανάται επάνω στα ημισφαίρια του κόσμου. Σήμερα, γλώσσα, μια γλώσσα του Αρίου ήτανε, μυριάδες γλώσσες Αρίου σήμερα, βάλουν καταγιστικό εναντίον τη πίστεως, εναντίον των δογμάτων, εναντίον των εικόνων, εναντίον των θεσμών, εναντίον παντός του θρησκευτικού συναισθήματος. Σήμερα, το σύνηξε ο Σατανάς το στόμα αυτού. Και το στόμα του διαβόλου με τα τεχνικά μέσα που έχει, αμέσως αυτό στιγμή ακούεται εις όλα τα πλάτη και τα μήκη του πλανήτου μας. Στόμα του διαβόλου μεγάλο. Μεγάλο στόμα του διαβόλου. Είναι ο τύπος ο διαφαρμένος και ο μισθωτός τύπος, ο πληρωμένος τύπος που ποτέ δεν λέγει την αλήθεια. Στόμα του διαβόλου. Είναι σήμερα ο ομιλών κινηματογράφος, ο Ανήθικος και ο Παύλος. Του χωνηγούν το κατασκεύασμα, του Σατανά η ενέργεια. Στόμα του διαβόλου είναι σήμερα προπαντός το ραδιόφωνο, το οποίο από το άκρον εις άκρον μεταδίδει ότι εσχρών και ανήθικων. Και ο εσχρότερος ραδιοφωνικός σταθμός του κόσμου είναι ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός της Ελλάδος. Στόμα διαβόλου ίνιξαν τα στόματα του Άδου. Σε αυτή την εποχή, ποιος θα μπορέσει, αδελφοί μου, να νικήσει τις γλώσσες του Αρίου? Ποιος θα μπορέσει να κλείσει τα στόματα του Άδου? Το κήρυγμα, το άγχωνος. Όχι μόνο των μικρών ιεροκηρύκων, αλλά των μεγάλων τιτάνων του Πάμβωνος. Μακάρι να δώσει ο Θεός, μέσα από εδώ που βλέπω, από τους νέους αυτούς, ευχηθείτε στο Θεό να βγουν νέοι Χρυσόστομοι και νέοι Βασίλειοι, οι οποίοι να κηρύξουν την αλήθεια μέσα εις τον λαό μας. Ο άνθρωπος έπεσε. Έχει ανάγκη υψώσεως. Κολλημένος είναι. Απάνω στη γη. Τα πόδια του είναι κολλημένα μέσα στη λάσπη. Όπως ακριβώς κάποιος που περπατάει σε λασπούδι μέρη της Μακεδονίας και πέφτουν τα πόδια του βαθιά και κινδυνεύει, έτσι ακριβώς ο κόσμος εκκόλλησε μέσα στα λασπούδια δάφη της αμαρτίας. Χρειάζεται μια δύναμη. Μια δύναμη να τον σηκώσει. Μια δύναμη να τον εξυψώσει.
Μια δύναμη σε τον φάσει πάνω ψηλά από τις μικρότερες και αθλιότερες του κόσμου. Τέτοια δύναμη δεν είναι ούτε λογοτεχνία, ούτε η μουσική, ούτε το θέατρο. Τέτοια δύναμη που με φτερά πανύψηλα παίρνει τον άνθρωπο και τον υψώνει πάνω από τη σφαίρα, πέρα από τους αστέρες, τον κάνει πνευματικών πύραυλων, τον κάνει δορυφόρων, πνευματικών δορυφόρων. Δεν είναι τίποτα οι δορυφόροι. Άμα θες ο πτωχότερος άνθρωπος, μόνο τα πλούσια κράτη κάνουν δορυφόρους υλικούς. Αλλά ο πτωχότερος, ποιος είναι ο πτωχότερος εδώ μέσα? Δείξατε μου τον πτωχότερον, τον Ρακεντίτη, τον Επέτη. Δείξατε μου αυτόν. Αυτός ο πτωχότερος δύναται απόψε τη νύχτα ή αντίποτε στιγμή να γίνει δορυφόρος πνευματικός, να περιστράφεται αενάως γύρω από το κέντρο της ζωής, από εκείνον ο οποίος είναι το Α και το Ω, από τον Κύριο ημώνης του Χριστόν. Δεν είναι μύθος αυτός. Διαβάστε βιβλία της Εκκλησίας που λέγει ότι δορυφορείσαι Χριστέ. Ως δορυφορούμενος, δορυφορείται από Αγίους Αγγέλους και Αρχαγγέλους. Από μας εξαρτάται να γίνουμε πνευματικοί δορυφόροι που να περιστρεφόμεθα γύρω από τον Ιησού Χριστόν, τον Ήλιον του Παντός. Ω αδελφοί μου, ας είναι απόψε το πενιχρό μου κήρυγμα, η μικρά μου ομιλία, η σύντομος ομιλία, ας είναι απόψε όρμα ηλιού να μας πάρει όλους και εμένα πρώτος επάνω στο όρμα και να μας υψώσει μακριά από τις μικρότητες, μακριά από κάθε άλλο, και μας υψώσει εκεί όπου είναι το πνεύμα, εκεί όπου είναι η Τριάς, εκεί που βασιλεύει το Άιλον, το Απόλυτο. Μετά τα αυτά δώσαμε κάποια υπόσχεση στο προηγούμενο κήρυγμα και αυτή την υπόσχεση ερχόμεθα να εκπληρώσουμε ενώπιον της αγάπης σας. Ποια υπόσχεση? Ότι θα στήσουμε ζυγαριά και επάνω στη ζυγαριά, στην πλάστη καυτή, θα ζυγίσουμε όλους. Ότι θα κάνουμε έρευνα, θα μπούμε στο σπίτι, θα βγούμε από το σπίτι, θα πάμε στην πλατεία, στο δρόμο, θα μπούμε στα σχολεία, θα βγούμε από τα σχολεία, θα πάμε στα δικαστήρια, θα βγούμε από τα δικαστήρια, θα πάμε στους στρατώνας, θα προχωρήσουμε στις αυλάς, θα μπούμε στην εκκλησία, θα πάμε παντού, θα πάμε προς τα πάνω, προς τα ύψη, παντού, και οι πάντες θα μπουν επάνω στην πλάστιγκα του Χριστού μας. Επάνω στη ζυγαριά. Και η ζυγαριά αυτή είναι ζυγαριά ακριβίας. Το τελευταίο γραμμάριο το σημειώνει. Δεν υπάρχει. Είναι όπως ακριβώς λένε ότι στην Αγγλία, την πατρίδα της φιλαργυρίας και τη μεγάλη πόρνη της των θαλασσών, όπως λέγει η Αποκάλυψης, όπου εκεί έχει μαζευτεί όλο το χρυσίο, λέγει ότι υπάρχει κάποιο μηχάνημα, μια ζυγαριά που ζυγίζει, που είναι ειδικός για τα χρυσά νομίσματα, για τις λίρες. Ρίπτουν σε αυτό το μηχάνημα, σε αυτή τη ζυγαριά, όλες τις λίρες. Εάν κάποια λίρα έχει χάσει κάτι το ελάχιστο, εάν κάποιος με κάποια λίμα ελάττωσε κατά το ελάχιστο το χρυσό νόμισμα, αμέσως το μηχάνημα αυτό, η ζυγαριά αυτή πετάει έξω τη σκάρτη λίρα. Όπως λοιπόν υπάρχει μηχάνημα που ζυγίζει τα χρυσά νομίσματα και μας λέγει ακριβώς πόσον καρατίον και πόσον βάρος έχει κάθε μία, και κρατάει τα αληθινά στις δέλες πετάει, κατά παρόμοιον τρόπο υπάρχει ζυγαριά να ζυγίσουμε των ηθικών και θρησκευτικών βίων ενός εκάστου χριστιανού. Και η ζυγαριά αυτή δεν υπάρχει άλλη. Προσπάσει ο διάολος να τη σπάσει τη ζυγαριά αυτή, δεν τη σπάει. Ουρανός και γη παραλέψονται, είδε λόγια μου η παρέλθωση. Η ζυγαριά αυτή είναι το ιερόν και άγιον Ευαγγέλιο, είναι η Αγία Γραφή. Ω αδελφοί μου, τι ζυγαριά είναι αυτή? Τι ζυγαριά προσωπόληπτος? Ζυγίζει τον πτωχό, ζυγίζει τον πλούσιο. Ζυγίζει τον στρατιώτη, ζυγίζει τον στρατηγό. Ζυγίζει τον καλόγερο, ζυγίζει τον πατριάρχη. Ζυγίζει τους πάντας. Με όλα κακρίβια. Δεν λαμβάνει υπόψη άνθρωπο. Δεν χάνει τίποτα. Δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω. Δεν αποφέρω. Άλλοι με ευκολία από άλλοι ομιλούν. Εγώ δεν ομιλώ. Δεν είναι θέμα. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Υπάρχουν στους άλλους πλανήτες, υπάρχουν άνθρωποι? Εγώ δεν απόψε να απαντήσω τη γνώμη μου ως θεολόγος ενοκήρυκος. Εγώ αυτό το θέμα το αφήνω ανοιχτό. Δεν ασχολούμαι με αυτό το θέμα, αλλά κάνω μια υπόθεση. Υποθέσα. Ότι κατοικούν κι άλλα έμψυχα όντα επάνω στους πλανήτες. Υποθέσατε ότι κι άλλοι άνθρωποι
Έχουν λογικόν και αίσθημα και καρδία και νου. Και υψηλά φρονήματα. Υποθέστε λοιπόν ότι κατορθώνει ο άνθρωπος και κατορθώνει και φτιάνει διαστημόπλιο και κάνει το διαπλανητικό ταξίδιο και φτάνει σε ένα άλλο πλανήτη στον Άρη και εκεί κατάφυκτος βλέπει ότι υπάρχουν άνθρωποι. Η πρώτη επαφή των ανθρώπων της γης με τον ανθρώπο του Άρεως. Τι άραγε, θα σε ρωτώ, τι άραγε. Η γη, και όπως ένας που για πρώτη φορά επισκέπτεται ένα σπίτι του πάει κάποιο δώρο, ένα άνθρωπος, κάτι εκλεκτό, θα σε ρωτώ, η γη αυτή, με τα πανύψηλα εργοστάσια της, με τους καπνοδόχους της, με τα χωρικτά της, με την απειρία των μέσων τα οποία έχει, με τον πλούτον αυτόν, αυτή η γη, τι ως δώρον εκλεκτών δύναται να προσφέρει στον Άρη. Ποιο δώρο, κανένα άλλο δώρο, αν υπάρχει ένα δώρο που αξίζει, που είναι υπεράνω όλων των δώρων, που αξίζει να κατοικούμε πάνω εδώ στη γη αυτή την αμαρτωλή γη, το δώρο αυτό το πολύτιμο είναι η Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει. Δεν είχαμε τίποτα άλλο να δώσουμε στους αδελφούς Αρίους επάνω στον Άρη, εάν υποθέσουμε ότι κατοικείται ο Άρης από ανθρώπους, πρέπει να τους ρίψουμε απάνω αυτό το βιβλίο. Υποθέσε τώρα ότι οι Άρη κρατούν στα χέρια το βιβλίο αυτό. Το κρατούν. Το ανήκουν. Υποθέσατε ότι βρίσκεται ένας άγγελος, ένας μεταφραστής, ο οποίος γνωρίζει την γλώσσα των Αρίων, την γλώσσα των ανθρώπων της γης και μεταφράζει αυτό στην γλώσσα τη δική του. Όταν το ανοίξουν, και το διαβάσουν, θάμπος, θα θαυμάσουν, θα πούν, ώστε ο δημιουργός του σύμπαντος, από όλα τα αστέρια του κόσμου, διάλεξε τη γη να κατεβεί κάτω στη γη, να σταυρωθεί και να αφήσει το αίμα του. Τόση στοργή, τόση αγάπη στον κόσμο αυτόν της γης. Και όταν μπουνε μέσα την δασκαλία αυτήν την υπέροχο, την ασύγκριτον αυτήν δασκαλία, που καμία δασκαλία δεν μπορεί να την υπερβεί, όταν διαβάσουν αυτά τα χρυσά λόγια του Χριστού μας και των Αποστόλων, θα πούνε, ω, τι ευτυχής κόσμος κατοικεί κάτω στη γη. Τι παράδεισος είναι κάτω στη γη. Τι ιδεώδης πολιτεία υπάρχει κάτω στη γη. Ας τους επισκεφτούμε λοιπόν. Και εδώ λοιπόν οι πρώτοι κάτοικοι του πλανήτου έρχονται εδώ κάτω στη γη να δούνε αυτούς τους χριστιανούς. Αδελφοί μου, πρέπει να σταματήσω εδώ. Να κατεβώ και να μην συνεχίσω το κήρυκο. Κατεβαίνουν λοιπόν με τα σκάφα βράντους, κατεβαίνουν εδώ κάτω στη γη και έρχονται που θέτε να πάνε. Ας έρθουν στην αρχαιότερη πόλη του κόσμου, την Αθήνα. Κατέρχονται. Κατεβαίνουν. Να δουν, να γνωρίσουν τους χριστιανούς. Τους ανθρώπους που έχουν τραφεί με το αίμα του Χριστού μας. Τους ανθρώπους που έχουν αναπνεύσει το Ιερό Ευαγγέλιο. Τους ανθρώπους που πρέπει να ζουν με το Άγιο Ευαγγέλιο. Κατεβαίνουν κάτω. Με το μυαλό τους, με τη φαντασία τους. Εζωγράφησαν μια ιδεώδη πολιτεία ανωτέραν από την πολιτεία του Πλάτων. Κατεβαίνουν κάτω. Ένα μήνα να μείνουν μόνο. Μόνο ένα μήνα επισκέπτουν. Και να αρχίσουν από τα ανάκτορα, να κατηγούν παρακάτω, να προχωρήσουν σε όλα εν γέννη τα μέρη του κόσμου της Ελλάδος. Που παντού να προχωρήσουν, παντού να ανιχνεύσουν, παντού να εξετάσουν, να τίνουν το αυτί τους και να κρατούν το χέρι στα Ευαγγέλια. Μετά ένα μήνα θα ζητήσουν να φύγουν. Να φύγουν! Με το ταχύτερο μέσο να επιστρέψουν στον πλανήτη και να πούνε, κατηγήκαμε κάτω. Μόνο στα χαρτιά! Είναι γραμμένα τα λόγια του Χριστού μας. Πού οι χριστιανοί, εδώ κάτω στη γη, οι χριστιανοί βαπτισμένοι, κάνουν τα αντίθετα. Τα αντίθετα από εκείνα τα οποία διάδεξε ο άνθρωπο. Ω, υπερβολικός είσαι. Καλά σε λένε ότι είσαι υπερβολικός. Καλά σε λένε. Ώστε κάτω εδώ στη γη και μέσα εδώ στην πατρίδα μας δεν υπάρχουν χριστιανοί. Θα απαντήσω αμέσως. Αμέσως θα απαντήσω. Δεν μου λες. Από τι, σε ρωτώ, από τι θα διακρίνουμε τους χριστιανούς, από τι. Μήπως τους χριστιανούς θα τους διακρίνουμε από τις εκκλησίες, τις 10.000 εκκλησίες που έχουμε χτίσει στην Ελλάδα. Αν νομίζεις ότι από τα κτίρια και τις εκκλησίες θα διακρίνουν τους χριστιανούς, εγώ διαφωνώ. Εάν νομίζεις, πού θα νομίσουμε, θα διακρίνουμε τους χριστιανούς από τα μαύρα ράσα των 10.000 κληρικών που έχει η πατρίδα μας. Θα διακρίνουμε τους χριστιανούς στον χριστιανισμό. Από τα πολυτελέστατα άμφια
τον ιερέων μας, τον πρεσβυτέρων μας, τον αρχιμανδρητών μας, τον αρχιερέων μας, με την όλη τους εξωτερική αυτή λαμπρότητα και εμφάνιση πρεπιτική. Από τούτε διακρίνω τους χριστιανούς, από το πλήθος των ψαλτών μας, που ψάλουν τα ωραιότερα αυτά τροπάρια. Από τι θα διακρίνω τους χριστιανούς? Θα διακρίνω τους χριστιανούς από τις κονκάρδες, από τα σήματα που έχουν τα παιδιά μας στο κατηχητικά σχολεία. Από τι θα διακρίνω τους χριστιανούς? Από τις φυλάδες και τα βιβλία και τα προοδικά, τα θρησκευτικά. Από τι θα διακρίνω τους χριστιανούς? Πού, από τι? Μήπως θα διακρίνω τους χριστιανούς από τις καμπάνες που χτυπούν τις μεγάλες γιορτές? Από τι θα διακρίνω τους χριστιανούς? Μήπως από τις ταυτότητες όλων μας που κουραστήκανε στο τμήμα, το αστυνομικό τμήμα, να γράφουν στα αστυνομικά τμήματα Ορθόδοξος Χριστιανός? Από τις ταυτότητες θα διακρίνουν τους χριστιανούς? Από τι? Όχι, αδελφοί μου. Ο Ιησού Χριστέ, λάβησον ημίν, υπέηθη μας, ποιο είναι το γνώρισμα των χριστιανών? Και ο Χριστός μας λέγει, ποιος Χριστέ μου, ποιος είναι δικός σου, ποιος σε αγαπάει, ποιος είναι δικός σου άνθρωπος? Και λέγει, ο αγαπών με, αυτός, ο ποιος είναι ο αγαπών με, είναι ο φυλάσσοντας εντολάς μου, αυτός που φυλάσσει εντολάς μου, αυτός εστιν ο αγαπών. Και λέει παρακάτω, εν τούτο γνώσονται πάντες, ότι εμεί μαθητέστε, για να αγάπη να έχετε προς αλλήλους. Ώστε λοιπόν από την αγάπη που θα έχουμε εις τον Θεό, από την αγάπη που θα έχουμε προς τον πλησίον, από την εφαρμογή των εντολών του Κυρίου, αυτό θα είναι το γνώρισμα. Αυτό θα είναι η λιδία λίθος. Αυτή θα είναι η πλάστη. Αυτή θα είναι η ζυγαριά επάνω στην οποία θα κρίνουμε τους πάντας και τα πάντα εκ χριστιανικής επόψεως. Και να αφήσουμε τα όριστα και να μπούμε στην πραγματικότητα. Είσαι χριστιανός ή μεταχριστιανή? Πολύ καλά. Υποκλίνομαι. Πρώτου ονόματος του υποκλίνομαι. Ανώτερον πάντως τίτλο. Μη μου κουβεντιάζεις. Ούτε για μεγαλειότητα, ούτε για υψηλότητα, ούτε για ούτε άλλους αυτούς τους τίτλους τους Ματέου. Ένας είναι ο τίτλος. Χριστιανός. 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 Πολύ καλά. Εάν είσαι χριστιανός, εάν είμαστε χριστιανοί, πρέπει να εκτελούμε μέχρι του Ιώτα τα εντολάς του Κυρίου, τα μικράς και τα μεγάλας. Να μην κάνεις καμιά διάκριση. Διότι όλα εντολές του Κυρίου, μικρές και μεγάλες, αποτελούν μίαν χρυσόπλοκον, όπως λέει ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέγει ότι, που εορτάσαμε σήμερα, ότι όλα εντολές του Κυρίου είναι χρυσόπλοκος άλυσης. Δηλαδή, απλούστερα. Βλέπετε αυτόν τον πολυέλαιο? Τον βλέπετε τον πολυέλαιο? Αυτός ο πολυέλαιος έχει φώτα πολλά. Τι σημαίνουν τα φώτα? Ότι πρέπει μέσα στο σκοτάδι της γης έχουν όλα σημασία. Γιατί έχουν το πολυέλαιο? Όπως ο πολυέλαιος φωτίζει τη νύχτα, έτσι μέσα στο σκοτάδι της ζωής ο καθένας χριστιανός πρέπει να είναι φως. Φως πνευματικών. Φως που να φωτίζει. Όλη η εντολή του Κύριου είναι φως. Όπως λέγει ο Ισαΐας ο προφήτης, εκνυκτός οθρίζει το πνεύμα προς ο Θεός ότι φως τα προστάγματά σου επί της γης. Βλέπεις τον πολυέλαιο? Κρεμάται από μια αλυσίδα. Η αλυσίδα αυτή κρεμιέται από πάνω από τη στέγη. Η αλυσίδα αυτή δεν είναι μονοκόμματος. Η αλυσίδα αυτή αποτελείται από διαφόρους, από πολλούς κρίκους. Κρίκους ηνωμένους. Εάν σπάσεις ένα κρίκο να σπάσεις, όχι πολλούς. Έναν κρίκο να σπάσεις, έπεσε ολόκληρος ο πολυέλαιος. Μια εντολή να παραβείς και όλα τα άλλα εντολάς να τηρήσεις, έπεσες κάπου. Δεν μπορεί να σταθείς χριστιανός. Το λέει καθαρά το Ευαγγέλιο. Ότι όποιος φταίξει σε μία εντολή είναι σαν να έπαιξε εις όλα τα εντολάς. Και ας αρχίσουμε από τις μικρότερες εντολές. Ποια είναι οι μικρότερες εντολές? Ας αρχίσουμε από την εντολή εκείνη που μας υποχρεώνει ο Κύριός μας. Τι να προσέχουμε. Να προσέχουμε τη γλώσσα μας. Να προσέχουμε τα λόγια μας. Ώστε από τα λόγια μας να κριθούμε. Ω Θεέ. Εάν πρόκειται να μας κρίνεις από τη γλώσσα μας, όλοι μας είμαστε κολλασμένοι. Απαρχίζω από εκεί, ανεβαίνω στον άγωνα, καταλήγω παντού και λέγω όλοι μας είμαστε κολλασμένοι. Θα μας κρίνει από τη γλώσσα. Δια παν λόγων αργών. Όλα λύσεις οι άνθρωποι δώσει λόγο εν ημέρα εκείνη. Τα ακούτε? Από τη γλώσσα. Όπως ο γιατρός από τη γλώσσα καταλαβαίνει αν είσαι υγιής, έτσι και ο Χριστός από τη γλώσσα μας
αυτά καταλάβει ανήματα Χριστέ. Από τη γλώσσα μας μάλιστα, από τη γλώσσα μας. Ω Θεέ μου, τι ποτάμι. Ήτανε κάποτε στόματα χρυσόστομα. Ήτανε κάποτε στόματα που βγάνε μυρωδιά. Ήτανε κάποτε στόματα που βγάνε λιβάνι. Ήτανε κάποτε στόματα άγια. Τώρα, ω Θεέ μου, τι ποτάμι της κολάσεως. Μουλάνε για ποτάμια της κολάσεως. Κάθε στόμα τώρα, άντρα, γυναίκα, μικρού, μεγάλου και μορφωμένου, είναι σαν να ανοίγει, προτιμότερο να ανοίξει ένα ποτάμι της κολάσεως που τρέχει το ποτάμι αυτό και διακρατίζεται παντού. Ποιο πρώτο και ποιο δεύτερο από τα αμαρτήματα τα οποία διαπράττει αυτή η γλώσσα να αναφέρομαι απόψε. Πρώτο, λίγα λεπτά, ολίγα και τελειώνουμε το κηρύγμα. Αναφέρομαι τροχάδι τα αμαρτήματα της γλώσσας. Πρώτα. Είναι ποιο είναι. Ίσως μη διάσουν τώρα. Έχουμε τόση μικρά ανάρτηση της αμαρτίας, ώστε δεν κάνουμε καμιά εντύπωση. Εάν παρουσιαστεί κάποιος φυλάκι στο σώμα μας, πω, τρέμομε. Πάμε αμέσως στο αντικαρκινικό, μήπως είναι καρκίνος. Ναι, έχουμε σημασία. Εάν παρουσιαστούν τα μικρά συμπτώματα, τίποτε απολύτως. Λοιπόν, το πρώτο αμάρτημα από τη γλώσσα μας, ποιο είναι. Είναι το ψέμα. Ψέμα. Ψέμα στο σπίτι μέσα. Ψέμα εκείνοι οι μικροί, τα μικρά παιδιά που τα ακούν οι γονείς τους να λένε ψέματα και τα καμαρώνουν και τα θαυμάζουν για τη μεγάλη τους ευφυΐα. Ψέματα. Θυμούμε μια φορά ως ιεροκήρυξη περιοδεύων έφτασα σε ένα χωριό. Με παίρνει ο δάσκαλος, με πάει στο σχολείο. Ήτανε καμιά εκατοστή παιδιά. Κρατούσα στα χέρια μια ωραία εικόνα που κρατούσα μαζί μου. Λέω, παιδιά, μπράβο, είστε Ελληνόπουλα, σας καμαρώνω. Εδώ στα άκρα των συνόρων, πολύ καλά παιδιά. Κάτσε, καθίστε κάτω. Είστε καλά παιδιά, όλοι. Ποιο είναι το καλύτερο, όλοι. Καλά, για να δούμε, να σας μετρήσω να δούμε, καλά παιδιά. Ποιο από εσάς, δεν είπε ποτέ ψέματα. Να βγει έξω. Όλα τα παιδιά εκείνα που λέγαν καλός, και ζητούσαν να πάρουν την εικόνα από τα χέρια μου και είχαν αρπάξει την εικόνα αυτά, σηκώθηκαν από τα θρανία. Μόνοι τους είπα, ποιος από εσάς δεν είπε ποτέ ψέμα στον πατέρα, στη μάνα, στη γειτονιά, στη γιαγιά, δεξιά και αριστερά. Προσέξτε καλά, γιατί όποιος βγει έξω και πει, δεν είπε, πάει, θα καβεί, θα του κόψει το κεφάλι ο αρχάγγελος. Όλα τα παιδάκια που ήταν έτοιμα να αρπάξουν την εικόνα, χαμηλώσαν τα κεφάλια τους και δεν βγήκε ούτε ένα. Ούτε ένα. Και ρωτώ ένα ερώτημα. Μπορείτε να μου πείτε, παιδιά, εάν ποτέ πάνω στη γη αυτή ευρέθηκε παιδάκι που δεν είπε ποτέ το ψέμα? Ποιο θα παιδιά σου το διάπανε? Ο Χριστός! Έχουμε σχέση με τον Χριστό. Που δεν ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ψέμα μέσα στο σπίτι. Ψέμα τα μικρά. Ψέμα η γυναίκα στον άντρα. Ψέμα ο άντρας στη γυναίκα. Ψέμα έξω από το σπίτι. Ψέμα στο εμπόριο. Και όποιος έμπορας κατορθώνει να λέει τα περισσότερα ψέματα και επιπλέει μέσα στο άτιμο εμπόριο, το κερδοσκοπικό εμπόριο, αυτός θεωρείται ο έξυπνος, ο ικανός, ο καπάτσος, ο ικανός. Ψέμα που, ο Θεέ μου, πού πήγα, βγήκα από το σπίτι, βγήκα από την αγορά, πού πήγα. Α, δεν γλιτώνομαι από σεισμό, δεν γλιτώνομαι, παιδιά, δεν γλιτώνομαι. Πού, πάω στο δικαστήριο. Επιτέλους, Χριστιανέ μου, επιτέλους. Λες ψέμα στο σπίτι. Λες τη γυναίκα σου ψέμα, την κοροϊδεύεις, την εκπέζεις, σε ρωτάει πού σου τη νύχτα και λες δεξιά και αριστερά. Λες παντού ψέματα, μα έλα επιτέλους στο δικαστήριο. Ορκίζομαι. Φταίει και ο δικαστής, που αν πάει στο δικαστήριο ο βασιλιάς, θα σηκωθεί όρθιος, κλαρίνο. Αλλά την ώρα που ορκίζει, κόφτε. Καμιά σημασία. Οι παλιοί δικαστές, όταν ορκίζανε, σηκωθήκαν όρθιοι. Κάνε το σημείο του σταυρού. Και δημιουργούσαν τώρα ο ανακριτής μπορεί να καπνίζει το τσιγκαράκι του κλπ. Τόσο πιστεύει στο Ευαγγέλιο. Θεοπαίκτες, γυρίκαμε στη γενιά μας. Λοιπόν, ορκίζεται και ξαπλώνει, παλαμίζει το Ευαγγέλιο. Τι φωτιά, τι συμφορά, τι κεραυνός. Δεν μου λέτε, μου λέει κάποιος εισαγγελέας που υπηρέτησε πολλά χρόνια. Φρύτο λέει. Από τις 100 καταθέσεις, ζήτη με αν δυο είναι αληθινές. Μα στο δικαστήριο. Μα υπό τι άλλη συνθήκα, προτιμότερο κατάργηση του όρκου που το απαγορεύει τώρα, Ευαγγέλιο. Μειωμό σε όλου. Ψέμα. Φεύγω από το δικαστήριο. Πού πάμε? Θέλετε να πάμε παραπέρα στη Βουλή των Ελλήνων? Αφήστε με. Είναι ζήτημα πολιτικό. Δεν θέλω να το ασχοληθώ. Εκεί πια είναι. Προχωρούμε. Πού να πάμε?
Α, να πάμε σε αυτό τον ΟΗΕ, πώς τον ΟΗΕ. Το συνέ... Ο, εκεί πλέον είναι η το ψεύδο στην ημέρα μας, στην εποχή μας, στις ημέρες μας το ψέμα, τι έγινε. Έγινε επιστήμη, επιστήμη, διότι άλλο είναι η διπλωματία παρά ψεύδος, όποιος πει τα ωραιότερα ψεύδι, κατατορνευμένα ψεύδι, αυτός θεωρείται ότι έφτασε στην ψηλή καριέρα της διπλωματίας. Ώστε παντού το ψεύδος. Μα είναι λοιπόν τόσο μικρά αμαρτία το ψεύδος, ελάτε το ζυγίσω. Αν το θεωρείς μικρό αμάρτημα το ψεύδος, ελάτε αδέρφια το ζυγίσω. Δεν σας το λέω εγώ απόψε. Ξεφυλίσετε το Άγιο Ευαγγέλιο και θα δείτε τι λέει. Ο Σολομών, ο Δαβίδ λέει, εξολοθρεύσει, εξολοθρεύσει Κύριος τα ψευδή χείλη, τα ψευδή τα δόλια εκεί. Ο δε Σολομών λέει, δεν είπα στο Θεό αυτός που λέει ψέματα. Ο δε μέσα, τι λέει, μέσα δε διαβάζει την Αποκάλυψη. Αποκάλυψη, λες το ψέμα, για πήγαινε στην Αποκάλυψη. Πω, είδα εκεί μια θάλασσα, μια θάλασσα να παφλάς από φωτιά να καίγονται. Που είδε ο Δάντης που περιέγραψε ο Δάντης με τη φαντασία του. Και μέσα εκεί είδε να κολυμπούν όλοι κολλασμένοι. Μέσα εις την λίμνη την Γιωμάνη είδε ποιος είδε. Μεταξύ των άλλων είδε και τους ψεύδες. Άδελφοι, το σκεφτήκατε, το σκεφτήκατε. Χριστιανό, χριστιανέ της γλώσσας εκείνο. Μα είναι μόνο το ψέμα που βγαίνει από το στόμα μας. Α, βγαίνει κάτι άλλο από το στόμα μας. Βγαίνει άχυρο πολύ, πολύ άχυρο. Για φανταστείτε μια μηχανή να βγάνει όλο άχυρο και διαμάντι να μην βγάνει, να μην βγάνει σιτάρι. Ποιο είναι το άχυρο το πολύ που βγάνει το μηχάνημα. Παλιά τα χρόνια, άντεκα στη Σπάρτη. Άντεκα στη Σπάρτη. Θα σηκωθούν από τους τάφους οι ειδωλολάτρες να μας δικάσουν. Προ 500 χρόνια, 600 χρόνια να πήγαινε στη Σπάρτη, τα λόγια τους ήταν ζυγισμένα. Λίγα λόγια. Το λακωνίζει είναι στη φιλοσοφία. Τώρα η γλώσσα του ανθρώπου έχει ένα μεγάλο αμάρτημα, τη φλιαρία. Βλέπεις νοικοκύρο γυναίκες στο σπίτι. Από το ελάττωμα αυτό της φλιαρίας και πολυλογίας. Να αφήνουν τον νοικοκυριό τους. Να κάνουν επισκέψεις και επισκέψεις. Από σπίτι σε σπίτι και να βάλεις το αυτί σου να ακούσεις. Α, ώρες ολόκληρες. Μα μόνο οι γυναίκες. Δεν είναι μόνο οι γυναίκες, αλλά είναι και οι άντρες. Περιόδευα το Βάρτο, την επαρχία, την ηρωική επαρχία του Βάρτο, που κατοικούν άγιες ψυχές με πολλά προτερήματα αλλά και λατώματα. Έθεσα ένα απόγευμα σε ένα χωριό. Βλέπω όλο το χωριό, ήταν κάτω από ένα πλατάνι. Φιλόσο, όλοι ήταν από κάτω. Λέω, σήμερα καθημερινή, καθημερινή. Τι, άλλοι, και είχαν αρχίσει έμαθα, ότι είχαν αρχίσει από τις 8 η ώρα, πέρασε οι 12, δεν πήγαν να φάνε και καθόσανε μέχρι το πρωί και να συζητούν. Να συζητούν τα πολιτικά θέματα. Όλη τη χαρά. Το σπίτι, τα πρόβατά τους, τα γίδια, τα πάντα, τίποτα εγκαταλειμμένα. Φλιαρία από πρωί μέχρι το βράδυ. Στο είδος της φλιαρίας, πρέπει να ομολογήσουμε, πρωτεύουν οι γυναίκες στο γυναικείο κόσμο. Γι' αυτό λέει κάποια σοφή παροιμία του λαού. Από το σπίτι τον άντρα, δύο πράγματα θα τον διώξω. Δύο πράγματα θα διώξω τον άνθρωπο από το σπίτι. Ο καπνός, άμα γεμίσει το σπίτι από καπνό, μπορεί να μείνει. Δεν μπορεί να βγει, θα βγει έξω. Ο καπνός και η γλωσσού γυναίκα, η γλώσσα της γυναίκας. Προτιμότερο, λέγει, και αυτό είναι σύμφωνο με αυτό, με αυτό το οποίο όσο ωραία είναι η γυναίκα όταν είναι σιωπηλά, ο στολισμός της γυναίκος είναι η σιωπή. Η σιωπή, μεγάλο στολισμός της γυναίκος, ανεκτήμητο στολισμός. Άμα δεις τη γυναίκα να μην έχει αυτόν τον στολισμό, αλλά να καφιέται και να λέγει συνεχώς και κατά πάσο και να καγχάζει, δεν έχει καμία να ξύνει αυτή η γυναίκα. Όσο λοιπόν ωραία είναι μπροστά στα μάτια των αγγέλων και ανθρώπων, η γυναίκα η σεμνή, η γυναίκα η σιωπόσα, η γυναίκα η οποία μετρά τους λόγους της, η γυναίκα η οποία έχει κοντρόλ στο στόμα της, τόσο αντιθέτως είναι σπίτι χωρίς παράθυρα αυτή. Λοιπόν, δύο πράγματα τον διώχνουνε, ο καπνός και η γλωσσόδη. Και λέγει ο Σολομών, προτιμότερο να ζήσεις με τα θηριά στην άρημο παρά με τα γυναικώς γλωσσόδους και οφειλωμάτων. Ναι. Μα είναι τίποτα υπολογία. Άνοιξε λοιπόν. Να πάρε το ζύγι. Πάρε το ζύγι. Τι λέγει. Εκπολογία ούτε εφεύξη αμαρτία. Πάει. Προχωρούμε. Εκ τη γλώσση θα κρυθούμε. Άλλη αμαρτία που γίνεται για τι γλώσσε ποια είναι. Αυτά. Λέει ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Υπάρχουν λέει ακούνε σήμερα. Ακούνε οι χριστιανοί. Ακούνε. Ακούνε. Εσείς ακούτε. Ακούτε. Αλλά. Ακούτε. Αλλά. Ακούτε. Αλλά. Δεν υπακούεται.
Ακούετε, αλλά δεν υπακούετε. Λοιπόν, για να δούμε, θα υπακούσουμε. Ας τα πω. Είναι άλλο αμάρτημα. Αυτός πια βγαίνει από το στόμα βόρφορος. Βόρφορος. Προτιμότερο να πάρει στα στόμια. Για φανταστείτε, να πάει κανείς να ανοίξει τα στόμια. Ένα νύχτα, ένας τρελός, να πάει να σκώσει τα στόμια των υπονόμων. Είναι 200-300 στόματα εδώ στην Αθήνα. Να πάει ένας τρελός, να πάρει με τα χέρια του, να τραβήξει τα στόμια των υπονόμων. Ποιος θα μπορείς να καθηγήσει? Ποιος μπορείς? Δεν θα μπορείς. Ασφυξία θα πάει. Προτιμότερο να ανοίξουν τα στόμια των υπονόμων, παρά να ανοίξει το στόμα τίνος, του αισθρού ανθρώπου. Ανοίγει τα εσκράφια. Σας ρωτώ, αδελφοί μου, ποιος από εσάς βάζει τη γλώσσα του σε ακάθαρτο νερό, σε μια ακαθαρσία? Βάζει κανείς τη γλώσσα του? Δεν αγγίζει τη γλώσσα του. Αλλά πώς βάζεις τη γλώσσα σου μέσα στη λάσπη και λασπώνεις την κοινωνία ολόκληρο? Να πούμε κάτι άλλο. Ποιο θέατρο μαζεύει τους περισσότερους μέσα θεατάς και πληρώνουν. Και όταν πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι του συνοδεύουν στον τάφο. Πέθανε ένας ήρωος του αλβανικού μετόπου, πλήρχος πανέντοξος, που εθνοκράτησε μία ιταλική αυτοκρατορία. Πέθανε ο Ιακλίδης ο πλήρχος, ο θρύνος της Ελλάδος, και ούτε 100 άνθρωποι στην γυαλί του. Πέθανε ένας θεσπός θεατρίνος, 50.000 το συνοδεύουν στην κοινωνία. Για τα αλέγια δεν έχετε καλαμπούρια, τα εσφά καλαμπούρια. Είναι κοινωνία αυτή, η οποία συνοδεύει ένα θεατρίνο με τα εσφά 50.000 και να ένδοξουν οι ατρίδοι τον θρύνο της Ελλάδος, δεν τους συνοδεύει. Ο αδερφοί μου, δεν θέλω να συνεχίσω το κήρυγμα. Με λένε θυμό, δεν μπορώ. Αγαπώ την πατρίδα μου όπως την αγαπάτε κι εσείς. Εκοπιάσαμε για την πατρίδα αυτή. Αλλά όταν βλέπεις μια κοινωνία με υπουργούς, με πρωθυπουργούς, με νομάρχες να στέλνουν στον τάφο ένα θεατρίνο που έλεγε τα εσφότρα καλαμπούρια, και όταν ένα ένδοξο νιατρίδι το γυρνάει με 100 άντρες, δεν υπάρχει πλέον κράτος, δεν υπάρχει πλέον κοινωνία, δεν υπάρχει πλέον τίποτε. Αδελφοί μου, από τη γλώσσα του ανθρώπου το ένα ποτάμι το πύρινο, το ψέμα, το άλλο ποτάμι το πύρινο, πώς το είπαμε, φλιαρία. Το τρίτο ποτάμι, η αισχρολογία. Το τέταρτο ποτάμι, άστο να το συζητήσω άλλοτε. Χρειάζεται κήρυγμα ολόκληρο. Η κατάκριση, άστο να το συζητήσουμε άλλο. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Ας αφήσουμε το ποτάμι αυτό το πύρινο, που καίγει σπίτι ολόκληρα, και ας φτάσουμε σε ένα άλλο ποτάμι. Η κουρακία, οι άνθρωποι. Έχεις παραδάκι, έχεις αξίωμα, έχεις το εδώ στον κόλπο εγκόλπιο, είσαι νομάρχης, υπουργός, πρωθυπουργός, ας μη αξίζει μία δραχμή. Πού θα μαζευτούν? Τα κοράκια δεν τρέχουν στο πτώμα όπως τρέχουν οι κόλακες επάνω στις εξουσίες. Ο τίμιος Έλλην δεν μπορεί να πλησιάσει αυτούς που έχουν αξιώματα. Ο άτιμος, ο κόλαξ, είναι μέσα. Και τον βλέπεις και κολακεύει. Τι ωραία γυναίκα έχεις. Τι ωραία κόρη έχεις. Τι ωραία έπιπλα έχεις. Τι ωραία το ένα, τι ωραία το άλλο. Μέχρι τα κατοικίδια ζώα, τα πάντα θα επενέσει ο κόλακας. Ποιος ο σκοπός του? Ο σκοπός του δεν είναι άλλος, παρά είναι ένας σκοπός, όμοιος με τον σκοπόν που είχε η αλόπηξη του Εσωπίου μύθου, που κάποτε είδε απάνω σε ένα κλαρί έναν κόρακα και κρατούσε στο ράμφος του ένα τεμάχιον κρέατος, και όταν είδε το κρέας εκείνο άρχισε να τον επανάει. Τέτοιο πουλί, του λέει, τέτοιο πουλί, ωραιότατο πουλί δεν είναι στον κόσμο, τέτοιο πουλί δεν έχει το δάσος, σε το ωραιότερο πουλί, πονηρά Αλεπού. Λέει, ανάκογε τη φωνή σου, λέει, ανάκογε τη φωνή σου, θα σε νικήσει βασιλιά των πουλιών. Ένα καϊκούστη και κάτω είδε το τεμάχιο του κρέατος, το οποίο περιήρπαξε η αλόπηξη, έφυγε μέσα στο δάσος. Τι ούτε είναι οι κόλακες. Προτιμότερο να πέσει σε κόρακας, σε σχρό, που να πέσει μέσα στη σκολακία κλπ. Άλλο, αδελφοί μου, σπέβδω να τελειώσω. Εκ της γλώσσης θα κρυθώ. Το άλλο ποιο είναι? Το άλλο είναι. Είναι ποτάμι πύρινο. Αχ,
Άρα, ένα Ισαία και Ερεμία θα το καυτηριάσει αυτό. Είναι η συκοφαντία. Όχι η συκοφαντία. Πόσα δάκρυα σκόρπισε στον κόσμο. Πόσε καρδιέ έκαψε. Πόσου τάφου ήνυξε. Ω συκοφαντία υπέρβου το κακούργημά σου. Βλέπει. Δύο αδέρφια. 30 χρόνια μονιασμένα. Ξαφνικά στα μαχαίρια. Ποιο. Ο συκοφάντη. Τα διέρεσε τα αδέρφια. Βλέπει μια κόρη στο άγχο τη. Και ετοιμάζεται την άλλη Κυριακή, ετοιμάζεται το Πάσχα λαμπρή. Φτωχαράκι, ευλογημένο, εργάτρια, τίμια, ειλικρινής, με όλο το άγχος της αγνότητος. Ετοιμάζει τα πρικιά της να κάνει το Πάσχα το γάμο. Δεν τον κάνει το γάμο της. Φεύγει ο γαμπρός. Στο μέσο του. Καπειραμένο χέρι έγραψε ερώνυμα επιστολή. Πάει. Αυτή είναι φόνη. Είναι φόνη χειρότερη από τον φόνο. Προτιμότερο να πάρεις μαχαίρι να σκοτώσεις που να χωνεύσεις τον άλλο. Πάει ο γαμπρός, έφυγε ο γαμπρός. Από μια ανώνυμη επιστολή. Σώσε με Κύριε εξ συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου σκόπρα. Και τέλος, ο αδελφοί μου πλέον, εδώ πλέον, εγώ τουλάχιστον, δεν έχω καρδιά να συνεχίσω. Είναι πια το φοβερότερο από τη γλώσσα πια. Τη γλώσσα. Δεν βγαίνει πια φλιαρία. Δεν βγαίνει πια κατάκριση. Δεν βγαίνει πια κολακία. Δεν βγαίνει πλέον κάτι φοβερό. Κάτι απίστευτο. Κάτι απίστευτο. Εγώ κλαίω. Εγώ πενθώ. Εγώ ζητώ έργο. Εγώ ζητώ πλανήτη. Εγώ ζητώ σπηλιά. Εσείς δεν αισθάνεστε. Καρδιά δεν έχετε. Δεν τρέμετε. Δεν φοβίζετε. Το μεγαλύτερο αμάρτημα. Το μεγαλύτερο αμάρτημα τη γλώσσα. Ότι βγάνει από το στόμα και κακολογάει. Ποια κακολογάει. Τη βασίλισσα, το βασιλιά, δεν τρέμει δηλώσει. Ούτε μια ύβρι εναντίον των αρχόντων του κόσμου τούτου. Βγάνει από το στόμα και βρίζει ποιον. Τον Χριστόν, τον Χριστόν, ποιος. Ποιος, ο Τούρκος, ο Μωυθανός, ο Εβραίος, ποιος. Ο Χριστιανός, ποιος Χριστιανός, ο Έλληνας, ο Έλληνας. Αυτός. Λένε, να κάνουν ιεραποστολή. Να πάμε εμείς κάτω στην Ουγκάντα να τους κάνουμε χριστιανούς. Μα γεννήκαμε χριστιανοί. Αλίμονό μας. Αλίμονό μας. Πρέπει να μας απολυμάνουν προηγουμένως και να μας πάνε κάτω στην Ουγκάντα, γιατί αν πάμε όπως είναι θα μεταδώσουμε τα μικρόβια της αμαρτίας και της κακοληθείας και της διαφοράς εις τους αγρούς αυτούς κατοίκους της Αφρικανικής ερήμου. Μάλιστα. Είχα συναντήσει δυο Αιθίωπας. Ευλογημένα παιδά, αραπάκια. Μαύρα απ' έξω, αλλά άσπρα στην ψυχή. Καθίσαμε σε κάποιο μέρος της Πεντέλης. Ελάτε να μου πείτε, ξέραν τα ελληνικά, τα μάθαμε. Αραπάκια, αλλά ευλογημένα, με χρυσή καρδιά, με αγάπη. Μου λέγανε, τρία ήρθανε, τρία αραπάκια είχαν έρθει από την Αβυσσινία. Λέει, ακούγαμε κάτω, λέει, στην Ελλάδα, λέει, ότι εκεί λέει, υπάρχουν θεολόγοι, λέει, υπάρχουν ιεροκήρυκες, λέει, υπάρχουν δεσποτάδες, υπάρχουν το ένα. Και μέσα στο μυαλό μας λέγαμε, πω, τι βασίλειο ένδοξο είναι αυτό. Ας πάμε λοιπόν να το δούμε το βασίλειο. Και μόλις πλησιάσανε με το βαπόρο ήθελα από την Αλεξάνδρεια. Μόλις έριξε την Άγκυρα κάτω εδώ στην Πειραιά και βγήκανε μοσκευάνε τις αποσκευές των, βιαστήκανε άγρια χθοφόρη του Πειραιός και άκουσαν βλαστήμια. Που δεν ακούεται στην Αβυσσινία βλαστήμια. Όλοι στην Αβυσσινία να περάσεις, αβλαστήμια δεν ακούεται. Και όταν ακούσανε βλαστήμια είπανε, μα εδώ είναι το έθνος των χριστιανικών. Φεύγουμε. Ο ένας από τους τρεις έφυγε. Έφυγε, δεν μπορούσε να σταθεί. Δεν κάθομαι καθόλου. Φεύγω. Μακριά. Κάει. Θέτε άλλο. Αν υπάρχει εδώ, εσείς χαίρο που βλέπω άσπρα, βλέπω μέσα την νεότητα. Χαίρο και αγάλο. Υπάρχουν όμως και μερικοί με τα άσπρα μαλλιά. Με τα άσπρα μαλλιά. Βλέπετε αυτούς με τα άσπρα μαλλιά. Παιδιά μου, γονατίστε μπροστά τους. Έχουν μια ιστορία. Αυτοί οι γεροντάκοι που τους περπονάτε. Κάποια ιστορία έχουν μέσα τους. Αυτή η αετή του 12, η αετή του 20, που φτάσανε μέχρι την Άγκυρα και μέχρι τη Σοφιά. Αυτού τους γέρους που τους βλέπετε, παιδιά μου, να τους σέβεστε. 40 χρόνια περάσανε. Τέτοιες μέρες. Ύστερα από 2-3, 40 χρόνια περάσανε. Που βγήκανε στην αλυσμόνητο Μικρά Ασία τα πρώτα ευζωνικά συντάγματα. Τι καρά, τι γαλλίες. Μικρό παιδί ήμουνα, που στο μικρό μου χωριό άκουσα καμπάνες να χτυπάνε. Πάμε στη Μικρά Ασία. Βγαίνουν τα ευζωνάκια στη Σμύρνη.
προχωρούν μπροστά μπροστά στην κόκκινη μηλιά. Τι μεγαλείο, τι μεγαλείο. Και να μας έρχονται τώρα να μας λένε χαιρετισμούς από τη φίλη Τουρκία. Ζαλίζω. Είναι άλλο θέμα, θα το ελέγξω κατά άλλο τρόπο. Δεν τον έχω από εδώ, θα το ελέγξω δια της πείθας. Δεν υποβέρω. Εάν εγώ πληροφορούμε ότι τη ούτη Αλέξη θα λέει το μέσα σε μετροπολιτικό νόν, θα μάζευε 500 νέους, εδώ είναι Ελλάς. Έξω. Σας δεχόμεθα ως εκπροσώπους του Πατριαρχείου, μάλιστα. Ως εκπροσώπους του χρόνου, μάλιστα. Χαιρετισμούς από Μεντερέδες και από Έθνη, τα οποία κατάσφαξαν ολόκληρο πληθυσμό. Είμαστε ειρηνικοί, θα είμαι την ειρήνη, χίλιες φορές. Αλλά σεβασμό και αξιοπρέπεια. Εις μνήμη όλων εκείνων που τα κοκαλά τους θα κάνανε οι Γάλλοι κουμπιά. Κουμπιά τα κάνανε. Να μην ξεχνάμε τη γενιά μας, τα ιδανικά μας, τη φιλή μας, την πίστη μας, τις παραδόσεις μας. Λοιπόν, πού πήγα, πού πήγε ο λόγος μου. Όχι, δεν έφυγα. Προχωρούσα. Ύστερα από πολλά χρόνια, μεγάλος πια εγώ, περιόδευα πάνω στη Φλόρινα. Θυμάστε τι σας έλεγα την άλλη Κυριακή για κάποιο γαρέφι. Δεν ξέρετε πόσο συγκινήθηκα όταν κατέβηκα κάτω. Πώς το θυμήθηκα το γαρέφι. Έτσι μου πέρασε. Κατεβαίνω κάτω, μπαίνω μέσα στο ιερό. Βλέπω έναν παπά, μου λέει, από το γαρέφι. Ω Χριστιανέ μου, του λέω, τι χαρά μου προξένησες. Από το γαρέφι είσαι, μπορεί να το ξέρω. Λοιπόν, εκεί στα χωριά βλέπω ένα πόντιο και μου λέει, γέρο, ήμουν στο Οδύσσιο. Οδύσσιο, κάτω στην Μικρασία. Εμπέρνε τα πρώτα ευζωνικά συντάγματα. Βγήκαμε να τους υποδεχθούμε. Χαρά μας. Ύστερα από 500 χρόνια δουλειά. Η πρώτη κουβέντα που ακούσαμε από το στόμα των στρατιωτών ήταν βλαστήμια. Όλοι πάμε, χαθήκαμε. Αυτοί οι στρατιώτες θα μας καταστρέψουν. Κατέστρεψε το έθνος για σημεία. Αδελφοί μου, τελείωσα. Δύο λεπτά και σας απολύω νερί. Αδελφοί μου, στα παλιά τα χρόνια, τα ευλογημένα χρόνια, οι χριστιανοί διακρίνονται για την ευπρέπεια της γλώσσας του. Στα παλιά τα χρόνια, τα ευλογημένα χρόνια, υπήρξε αγωγή γλώσσης. Στα φτωχόσπιτα και στις καλύβες, αχ μανάδες, αχ γιαγιάδες, που φτιάσατε μια πατρίδα αιώνια, αναστηθείτε μπροστά σας. Όσο αξίζει μια γιαγιά γράμματος, δεν αξίζουν 100 γυναίκες με τα πιάνα και με τα κλειδοκύβαλα και με την γλώσσα και με τις γραφές. Γιαγιάδες άγιες, πού είστε. Όταν το παιδάκι έλεγε κακό λόγο, πιπέρι στο στόμα. Έλεγε βλαστήμια, με κάρβουνο αναμένο, του έτσιγαν το άκρο της γλώσσας. Υπάρχουν ακόμα στην Ελλάδα μικρά παιδιά, μεγάλοι πλέον γερόντες, που η γιαγιά τους με το κάρβουνο μπροστά στη γλώσσα τους καμάθησε οι ευλογημένοι για να μην καταρρώνται ποτέ τον Θεό. Στα παλιά τα χρόνια, τα ευλογημένα χρόνια, πήγαιναν στο σχολείο τα παιδιά και στους τοίχους εκεί κάποιος δάσκαλος που δεν πέρασε ακαδημία και παραπιστήμια, αλλά είχε μια φλόγα στην καρδιά, σε μια ταμπέλα έγραφε. Τι έγραφε σε μια ταμπέλα? Ότι η γλώσσα. Υπάρχουν τέτοιες ταμπέλες στα παλιά σχολιά, στην Τουρκία, κάτω στη Μικρά Ασία, παντού. Η γλώσσα, παιδιά, λέγαμε, η γλώσσα είναι κοφτερό, δίκοπο και κοφτερό μαχαίρι. Και αν δεν το προσέξουμε, πολλές πληγές θα μας δώσει. Το διάβαζε ο δάσκαλος στα παιδιά. Και σε μια άλλη ταμπέλα τι έλεγε. Άλλη ταμπέλα πιο εκφραστική. Στα παλιά τους σχολιά, που δεν είχαν ακαδημίες και σχέδια και Μοντεσόρι και όλη η ανοησία και η βλακεία των παιδαγωγών του έγνωστο. Στα παλιά τα χρόνια που ένας δάσκαλος κρατούσε το 8ήκη το Ευαγγέλιο, έγραφε πάνω σε ταμπέλες. Τι έγραφε? Γλώσσα που πας, γλώσσα που πας, είσαι ευλογημένη γλώσσα ή κατηραμένη, γλώσσα που πας. Και η γλώσσα παντά, πάω να καταστρέψω μια πόλη. Γλώσσα που πας, πάω να σώσω μια πόλη. Μια γλώσσα σώζει μια πόλη, μια γλώσσα καταστρέφει μια πόλη. Και κάπου αλλού, μια τρίτη ταμπέλα, υπήρχε κάτι άλλο. Δεν μου λέτε. Ξέρετε που κάθεστε. Ξέρετε που κάθεστε. Που κάθεστε, που πατάτε. Που πατάτε, ξέρετε. Είναι ο μόνος ναός. Ξέρετε που πατάτε.
Я скапсте лигу туда, педо. Скапсте лигу туда, педо. Езде, патре Никола, скапсте лигу туда, педо. Ξέρετε που πατάτε. Από κάτω σας, χιλιάδες κόκκαλα. Αχ, να μπορούσαν να ακούσουν κήρυγμα. Αχ, 5 λεπτά να έρχονταν στον κόσμο, να διορθώσουν τα αμαρτήματά τους. Αναστενάζουν κάτω, τους πατάτε, εσύ. Κάτω εδώ είναι χαμένα, κάτω χιλιάδες κόκκαλα. Του νεκροταφείου, το φαλό νεκροταφείου, του δεύτερο νεκροταφείου. Λοιπόν, ξέρετε, σε ρωτώ ένα πράγμα. Δεν μου λέτε. Μόλις πεθάνει ο άνθρωπος, δεν τον κρατάνε περισσότερο από 24 ώρες. Μετά αρχίζει η σύψη. Τα σκουλίκια. Μυστήρι, τα σκουλικά τέτοια. Σκολή, κομβρώμα και μισορή. Δεν μου λέτε, το σκουλίκι, από πού αρχίζει να τρώει τον άνθρωπο. Όχι, να μου πείτε. Να μου πείτε. Το σκουλίκι αρχίζει να τρώει τον άνθρωπο από τη γλώσσα. Και υπάρχει παροιμία του λόγου που ήταν γραμμένη στα παλιά σχολεία. Το σκουλίκι αρχίζει το σκουλίκι από τη γλώσσα. Σαν να θέλει να εκδικηθεί, να τιμωρήσει. Από όλα τα μέλη, όλα τα μέλη του σώματος αμαρτάνω. Και τα χέρια αμαρτάνω και τα πόδια αμαρτάνω. Και παν μέλος της σαρκός μας είναι μια ατιμία και να βδέλυγμα και μια αμαρτία. Από όλα όμως τα μέλη του ανθρωπίνου σώματος, εκείνο που κάνει την πιο μεγάλη καταστροφή είναι η γλώσσα. Από εκεί αρχίζει το σκουλίκι, σαν να εκδικηθεί. Αδελφοί μου και πατέρες. Έχω τις γλώσσες τα πληθώ. Τελείωσα. Εσφράγισα. Νηστεύετε, υποκλίνονται. Νηστεύετε από κρέας, πολύ καλά. Νηστεύετε από γάλα, πολύ καλά. Νηστεύετε από βούτυρο, πολύ καλά. Νηστεύετε από, πολύ καλά. Τίποτα δεν είναι αυτή η νηστεία. Σας βάζω κανόνα. Επί τούτου του βήματος, σας βάζω κανόνα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, όλες τις ημέρες της ζωής σας. Νηστεύσατε, αδελφοί. Αγία νηστεία. Νηστεύσατε από την το ψεύδος. Νηστεύσατε από την αστρολογία. Νηστεύσατε από την φλιαρία. Νηστεύσατε από την κατάκριση. Νηστεύσατε από την κολακία. Νηστεύσατε από την ζωκοφαντία. Νηστεύσατε, νηστεύσατε. Όλα, ο πατρίς μου, ηρών και ημιθέων, νηστεύσε. Αχ, αχ. Εξουσία. Δεν έχουμε εξουσία. Ράσο έχουμε. Εξουσία. Αν υπήρχε πραγματική ευσέβεια στο λαό μας, ένα διάταγμα υπογεγραμμένο. Ο Έλληνες, νηστεύσατε μέχρι του Πάσχα τουλάχιστον από τη βλαστήμια. Κι άμα νηστεύσε από τη βλαστήμια, ό τότε. Πρώτη φορά θα γιορτάσουμε Πάσχα. Θα μπορέσουμε να πούμε κι εμείς τη νύχτα της Αναστάσεως. Την Ανάστασή του Χριστέ Σωτήρη. Άγγελοι μπλούσιν ουρανείς και ημάς τους επηγείς καταξίωσον, εγκαθαρά καρδία σε δοξάζει.